Καλώς ήρθατε στο Telecontrol και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά «Ο Παράδεισος των Κυριών». Καθώς η Στέλλα τηλεφώνει στην αστυνομία και δίνει τον Άγη, ο οποίος έχει εξαφανιστεί για να μην το συλλάβουν, τα πράγματα αρχίζουν να παίρνουν περίεργη τροπή. Η Αμαλία, βλέποντας το αίμα στο μανίκι του Άγη, το ρωτάει τι συμβαίνει, αλλά εκείνος εξαφανίζεται χωρίς να της αποκαλύψει τίποτα από όσα έχουν γίνει. Εν τω μεταξύ, ο Σίμος πηγαίνει στο νοσοκομείο να βρει τη Βικτόρια μαζί με την Αμαλία. Αφού γίνεται γνωστό τι έχει συμβεί, ο Χριστόφορος λέει στην Αμαλία να μην πει τίποτα στην αστυνομία για τον Άγη. Δεν θα πεις τίποτα για τον αδερφό σου. Ούτε ότι έχει εξαφανιστεί και πολύ περισσότερο ότι τον είδες με αίματα, κατάλαβες, της λέει. Εν τω μεταξύ, καθώς η Βικτόρια έχει συνέλθει, δίνει κατάθεση λέγοντας ότι δεν αναγνώρισε αυτόν που τη χτύπησε γιατί φορούσε κουκούλα. Παράλληλα όμως, η Στέλλα στη συνέχεια, έχοντας ακούσει τη συζήτηση του Χριστόφορου και της Αμαλίας, τηλεφωνεί ανώνυμα στην αστυνομία και λέει στο Γιαμαλή: «Ξέρω τον ένοχο της επίθεσης στη Βικτόρια Καρτεζίνη». Ξαφνικά όμως μπαίνει μέσα η Μιράντα και της λέει: «Στέλλα, τι κάνεις εδώ, με ποιο μιλάς στο τηλέφωνο?» Και ο Γιαμαλής καταλαβαίνει ότι το τηλεφώνημα προέρχεται από τον Παράδεισο. Αμέσως πηγαίνει από εκεί για να σιγουρευτεί ότι η Στέλλα ήταν αυτή που τον πήρε. Εκείνη όμως αρνείται ότι είχε πάρει την αστυνομία. Ενώ αργότερα, όπως θα δούμε, ο Άγης παίρνει τηλέφωνο και λέει στην πολυξένη και στον πατέρα του ότι επιτέθηκε στη Βικτόρια.